Άλλη φορά είδα ένα μικρό κοριτσάκι, 3 ετών, που το λέγανε Αγγέλα. Φορούσε ένα σιέλ φουστανάκι και στα χέρια του κρατούσε ένα μικρό μπυλάκι. Έρχεται κοντά μου, έμοιαζε σαν να μην πατούσε στη γη και μου λέει «Θα σε σκοτώσω με αυτό, θα σε πάρω». «Αχ, πώς θα με πάρεις?» «Θα σε πάρω με αυτό το μπυλάκι, δεν θα σε αφήσω». Έτρεχε αυτή, έτρεχα κι εγώ, σαν να μην πατούσα στη γη και με πήγε σε όλες τις κολάσεις. Με κυνηγούσε και έβλεπα σπήλαια, τρόγλες, φοβερά πράγματα. Την ρωτάω «Τι είναι εδώ?» «Εδώ είναι οι κολάσεις», μου απάντησε και με κυνηγούσε με το μπυλάκι. «Θα στο ρίξω, θα στο ρίξω», έλεγε. Έτρεχα εγώ, έτρεχε κι αυτή, για να μου τα δείχνει όλα. «Να δεις εκεί πέρα σπήλαια, πρόσωπα ρητιδιασμένα». Τι να πω, ένα δάχτυλο ρητίδα. Τα μαλλιά τους ήταν όρθια σαν αγκάθια, τα φορέματά τους κουρελιασμένα. Παντού γκρεμισμένα χαλάσματα. Το κάθε σπήλαιο είχε μέσα κολλασμένους. Ήταν σαν μια μάζα. Πώς τους θάβεις όλους μαζί? Έτσι ήταν. Μαζεμένοι και γούρλιαζαν. Σπάραζαν. Κλαίγανε και οδύρονταν. Όσο μου έλεγε θα σου ρίξω τον μπαλάκι, τόσο εγώ έτρεχα. Με γύρισε σε όλες τις κολάσεις. Τρομερές ήταν το τι γινόταν εκεί πέρα. Φοβερά πράγματα. Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Ύστερα κυνηγώντας με, περνάμε ένα πολύ μεγάλο δρόμο και φτάνουμε σε ένα τεράστιο ποτάμι που είχε μια γέφυρα, μια ψηλή χρυσή βέργα, σαν να ήταν στενός σωλήνας νερού και έπιανε όλο το ποτάμι. «Τώρα θα περάσουμε τη γέφυρα αυτή», μου λέει. «Πώς να την περάσω, θα πέσω μέσα στο ποτάμι», της είπα. Σαν άρχισα να περπατώ, ακροπατώντας, άντε να πέσω, άντε να μην πέσω, αισθάνθηκα πως πετούσε αυτή, πετούσα κι εγώ. Έξαφνα βλέπω ένα μεγάλο χέρι να με παίρνει και να με βγάζει στο απέναντι μέρος. Εκεί τότε μου λέει, αυτό το μέρος έχει αμυγδαλιές, εδώ είναι ο παράδεισος, και άρχισε να με γυρίζει πάλι, ολόκληρα στρέμματα ανθισμένα. Ένας ήλιος, μια λιακάδα, μια ομορφιά. Εκείνη να με κυνηγάει από δέντρο σε δέντρο, γύρω-γύρω, σε όλο το μέρος, να μου τα δείξει όλα, κι εγώ έτρεχα από εδώ, έτρεχα από εκεί. Κουράστηκα. Μου έδωσαν όμως πολύ χαρά και ευχαρίστηση ο ήλιος, ο αέρας και τα λευκά ανθισμένα δέντρα. Τώρα, λέει, θα περάσουμε πάλι την γέφυρα. Πώς θα την ξαναπεράσουμε? Άντε από εδώ, άντε από εκεί, περνάμε την γέφυρα και βγαίνουμε στον ίδιο φαρδί δρόμο. Ήταν ένα αμαξάκι. Τώρα, λέω, θα μπω στο αμάξι και θα γλιτώσω. Δεν θα με σκοτώσει με την πυλίτσα. Μπαίνω μέσα στο αμάξι. Άρχισε να τρέχει. Τότε μου λέει η μικρή Αγγέλα, «Τι να σε κάνω τώρα, γλίτωσες. Αργότερα θα δούμε τι θα κάνουμε». Ήμουν πολύ βαριά άρρωστη τότε και δεν με πήρε. Θα με έπαιρνε τότε. Είχα κινδυνεύσει προς τον θάνατο. Όταν θα λες την ευχή συνεχώς προφορικά θα γίνεται καρδιακή και μετά αυτά θα τα βλέπω μέσα σε θεωρία, μέσα στην ψυχή σου. Πώς παραδείγματος χάρη βαδίζεις και βλέπεις τα δέντρα χρυσά? Είναι χρυσά? Όχι. Όταν όμως έχεις την ευχή μέσα στην ψυχή σου και είναι καθαρός ο νους, δοσμένος στον Θεό, τότε όλα αυτά τα βλέπεις χρυσά και διαμαντένια. Τίποτα δεν βλέπεις σαν επίγειο πράγμα, όλα τα βλέπεις ουράνια. Αυτό έρχεται δια της προσευχής και λέγεται πνευματική θεωρία. Μια αδελφή. Δηλαδή εδώ τα αισθάνεσαι, δεν τα σκέπτεσαι με το μυαλό, μα τα βλέπει διάνοια αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γερόντισα Μακαρία. Το μυαλό είναι τόσο δα μικρούτσικο, αλλά όλα αυτά αν τα εργαστεί κανείς, μεγενθύνεται η διάνοια και γίνεται τόσο μεγάλη, που και αυτά τα βλέπει πνευματικά. Πώς να στο πω να το καταλάβεις? Αδελφή, γιατί εγώ βάζω τη λογική. Γερόντισα, ναι,
Αλλά εδώ δεν βάζεις τη λογική, δεν κάνεις φαντασία και αυτά έρχονται. Αδελφοί, μόνα τους δηλαδή. Γερόντισα, δια της προσευχής, δια της αδιάλειπτης προσευχής, δια της νοεράς και δια της καρδιακής προσευχής, και αυτά έρχονται δια της θεωρίας. Τώρα βαδίζεις και βλέπεις να ανοίγεται ο ουρανός. Βλέπεις τα σπίτια. Όλα τα βλέπεις χρυσά. Και διαμαντένια. Λες ότι βρίσκομαι στον παράδεισο τώρα. Και βαδίζεις στα επίγεια. Ερώτηση αδελφής. Δεν επιτυγχάνεται με τη δική μας προσπάθεια. Γερόντισα Μακαρία. Με την δική μας προσπάθεια, αλλά και με την χάρη του Θεού. Όταν θα δοθούμε στον Θεό, θα μας τα χαρίσει αυτά. Αλλά δεν φλιαρούμε σε αυτά τα πράγματα, γιατί φλιαρούμε στα επίγεια και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτά. Δεν μπορούμε να τα νιώσουμε. Είναι δωρεές του Θεού. Θέλει ο Θεός να τα έχουμε. Τα ζητάει από μας. Αλλά εμείς τα αγνοούμε. Πέφτουμε στα τυποτένια. Περνάμε τον πολύτιμο χρόνο στα επίγεια και έτσι χάνουμε αυτό το μεγαλείο που θα εφρενόμαστε, που θα αγάλεται η ψυχή μας, θα χαίρεται και θα πετάει. Απόσπασμα από το βιβλίο «Λόγια καρδιάς», Γερόντισα Μακρίνα Βασοπούλου.